Πάμε να δούμε θέματα που έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, με το πυροσβεστικό σώμα στην Δυτική Μακεδονία. Φιλοξενούμε στο Δελτίο Ειδήσεων του ΟΕΣ τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Παναγιώτη Ανδρεόπουλο. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Για έκτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση, πρώτος ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος και οι συνεργάτες, ο συνδυασμός του στην Δυτική Μακεδονία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, για να με κάνετε να αισθανθώ πιο άνετα μετά από τόσο καιρό, αν είναι εύκολο ο Παναγιώτης. Δεν πειράζει, απλά χρησιμοποιούμε και την ιδιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, να έρθουμε λίγο στις εκλογές. Έκτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση κερδίζει ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος και οι συνεργάτες του. Ποιοι είναι οι στόχοι της νέας θητείας και φυσικά βλέπουμε ότι ήταν μια εκλογική αναμέτρηση, η οποία έχει και πολύ κομματική παρέμβαση και από διάφορους. Δυστυχώς κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Τις εκλογές δεν τις κερδίζει ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ούτε μόνο οι συνεργάτες του. Τις εκλογές τις κερδίζουν όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι μας εμπιστεύονται από το 2008. Μάλιστα. Οπότε για έκτη θητεία, νομίζω ότι κάτι καλό έχουμε κάνει τις προηγούμενες πέντε για να μας δίνουν την ευκαιρία να τους εκπροσωπούμε για έκτη. Πρόεδρος ευελπιστώ να είμαι από την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή έχουμε τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι, είστε ενεργοί όμως ακόμα, ναι. Ναι, πλειοψηφών σύνεδρος και πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εύχομαι και τα αντίπαλα ψηφοδέλτια που συμμετείχαν σε αυτή την εκλογική διαδικασία να συμμετέχουμε όλοι μαζί, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Οι στόχοι είναι, δεν έχουν εκπληρωθεί οι αρχικοί μας στόχοι. Όπως ξέρετε από την πρώτη στιγμή που έχετε καλέσει το κανάλι σας και τα λέμε, η αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και της παροχής υπηρεσιών της πυροσβεστικής προσπολίτες είναι το κύριο μέλημά μας. Αυτό το κυνηγάμε από το 2008, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο επιθυμητό αποτέλεσμα, εκτός από τη σχολή πυροσβεστών, η οποία ήταν κάτι καινούργιο και πρωτόγνωρο για την περιοχή μας, ενώ οι υπηρεσίες μας αφέθηκαν σε δεύτερη μοίρα. Και έχουμε ξεχάσει πλέον, δεν έχω δει εγώ, ή αν έχετε δει εσείς θα μου πείτε, έχετε δει καμιά ΕΜΑΚ, έχετε δει καμιά ΒΙΠΕ, υποσχέσεις και λόγια του αέρα από Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον συνάδελφό μου τον Ηλία τον Κάτανα, που του δώσαμε όλο το υλικό για να τρέξει αυτά τα θέματα, εγώ δεν τα έχω δει. Αφήνεται χμές όμως τώρα, με την έννοια ότι κάποια πράγματα, όπως είπατε πριν, Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, ΕΜΑΚ, ΒΙΠΕ δεν έχουν γίνει. Τα έχει υποσχεθεί όμως ο κύριος Καρυπίδης και σε μια τελευταία σας συνέντευξη εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του West, όταν είπατε κάποια πράγματα και για τη σχολή πυροσβεστών της Πτολεμαϊδας, αντέδρασε μετά η Περιφερειακή Αρχή. Είστε μήπως σε ρήξη με την περιφέρεια εσείς σαν πρόεδρος, σαν Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων ή κάτι άλλο φταίει κύριε Ανδρεόπουλο, γιατί βλέπω ότι σαν να μην υπάρχει μια απόμακρη κατάσταση μεταξύ σας. Είμαι άνθρωπος που του αρέσει να λέει την πλήρη αλήθεια. Μάλιστα. Με την Περιφερειακή Αρχή δεν βρισκόμαστε στο καλύτερο σημείο επαφών που έχουμε και ιδίως με τον συνάδελφό μας. Θα ήθελα ο κύριος Κάτανας να είναι πιο κοντά μας στα προβλήματα και να τουλάχιστον έχουμε μια ενημέρωση με το που κινείται η κατάσταση. Γιατί την ενημέρωση, φανταστείτε, την έχουμε από τον κύριο Καρυπίδη. Αυτό βλέπουμε πιο συχνά. Ποιος ο λόγος αυτής ότι δεν έχετε καλή συνεργασία, ότι είναι αυτή η κατάσταση, τι οφείλει, δηλαδή, ένας φορέας θα πρέπει να είναι κοντά στα συλλογικά όργανα, στις ενώσεις κλπ. Είμαι πολύ απόλυτος και ειλικρινής σε όλες μου τις δηλώσεις και σε όλες μου τις ενέργειες. Ναι. Όταν μου υποσχεθούν κάτι, απαιτώ να το υλοποιήσουν. Αν δεν μπορούν να το υλοποιήσουν, να μην το υποσχεθούν ή να πούν ότι δεν είναι σίγουροι ότι θα γίνει. Όταν εμένα μου τάζουν ότι θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες της περιφερειάς μας, ότι θα λειτουργήσει η ΒΙΠΕ, ότι θα λειτουργήσει η ΕΜΑΚ, ότι θα γίνει το ένα το άλλο, απαιτώ να το κάνουν. Όποιος δεν το κάνει, με βρίσκει απέναντί του και μετά τον πειράζει η αρνητική κριτική που γίνεται επειδή δεν έχει υλοποιήσει υποσχέσεις του. Είναι θέμα απλά ειλικρίνειας. Μήπως θέλει το πρόσωπό σας, δηλαδή αν άλλαζε ήταν κάποιος άλλος πρόεδρος, μήπως θα υπήρχε καλή συνεργασία, γιατί βλέπουμε. Αυτό μου φαίνεται εμένα, ότι κάποια η ρήξη κάπου εκεί υπάρχει. Τι να σας πω, φανταστείτε ότι και στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές είχε γίνει πρόταση από τον Θοδωρή τον Καρυπίδη να είμαι κι εγώ στο ψηφοδελτίο του. Ναι. Άσχετα που αρνήθηκα για προσωπικούς λόγους και επειδή δεν συμφωνούσα με κάποιο άτομο που επέλεξε να έχει δίπλα του, και καλά έκανε ο άνθρωπος και κράτησε άλλα άτομα δίπλα του. Αυτό δεν είναι καμία επιχρία. Ίσα-ίσα δώσαμε όλη την τεχνογνωσία μας ως σωματείο και ως ενεργοί πυροσβέστες στην Περιφερειακή Αρχή για να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Τους δώσαμε και τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια όταν άνοιξε η σχολή πυροσβεστών στην Πτολεμαϊδά. Είμαστε δίπλα τους σε ό,τι θετικό γίνεται, αλλά είμαστε απέναντί τους όταν δεν τηρούνται υποσχέσεις. Άλλωστε, αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι ούτε να χάσουμε κάτι από αυτό. Ποια είναι αυτές οι υποσχέσεις που έχουν, σας έχουν πει και δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής τίποτα, ή δεν σας κάλεσαν στο γραφείο, στην περιφέρεια ή οπουδήποτε αλλού να συζητήσετε πράγματα? Έχω εδώ πάρα πολλές παρεμβάσεις που μου έχετε δώσει
και σε υπουργούς και σε βουλευτές τα προηγούμενα χρόνια που ζητάτε να βάλουμε στην υπηρεσία. Θα τα δούμε ένα-ένα. Ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις και γιατί δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα, που έχουμε κολλήσει? Νομίζω ότι είναι όλα πολιτικές αποφάσεις και στο τέλος εξαργυρώνονται οι κινήσεις σε ψήφους για βουλευτικές ή εκλογές του Α και πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Εάν είχαν να κερδίσουν κάτι παραπάνω, θα είχαν αναβαθμίσει τις υπηρεσίες μας. Το κύριο μέλημά μας από το 2008 που έχω αναλάβει το Προεδρείο του Σωματείου μας ήταν να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες, να γίνουν σταθμοί Α και Β τάξης, να ανέβει το προσωπικό, να εξοπλιστούμε με οχήματα. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια, το μόνο που έγινε, είδαμε ότι με ιδιωτική πρωτοβουλία οι συνάδελφοι και οδηγητές της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λεμαίδος φτιάξαν την υπηρεσία του στο Λίδι. Σε σημείο, σε εισαγωγικά, να τους ζηλεύουμε που έχουν μια τέτοια υπηρεσία. Είδαμε την υπηρεσία της Φλόρινας σε συνεργασία με τους αδέρφους εκεί και τη διοίκηση να έχουν αξιοποιήσει πόρους του αρχηγείου και να έχουν ανακοινήσει το σταθμό πλήρως. Και βλέπουμε απέναντίας την πυροσβεστική υπηρεσία Καστοριάς, η οποία, ας με συγχωρέσουν οι τηλεθεατές σας για τις σκληρές λέξεις που θα χρησιμοποιήσω, μία τρόγλη. Ούτε ζώα δεν μένουν σε τέτοιες εγκαταστάσεις και όμως μας έχουν από το 1970 κάτι σε εκείνο το κτίριο του συναδέλφου. Εσείς έχετε κάνει επαφές με την κυρία Τελιγιορίδου, είναι υφυπουργός Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης σήμερα. Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα σας τα πω όλα. Το ίδιο πράγμα παρατηρούμε και στην πυροσβεστική υπηρεσία Αγρεβαίνων, που εκεί δίνουμε και ενίκιο, φανταστείτε, για την πυροσβεστική υπηρεσία Αγρεβαίνων, που είναι και εκεί οι εγκαταστάσεις πάρα πολύ χάλια. Το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι δεν ήμασταν επικοινωνιακοί όσο έπρεπε. Δεν μου άρεσε να βγάζω στον αέρα όλες τις κινήσεις και τις ενέργειες που γινότανε, γιατί δεν με ενδιαφέρε να καρποθώ κάτι, να σηκώσω σκόνη και να δημιουργήσω δώρο. Ήθελα, όταν γίνεται μια ενέργεια, να επιβραβεύω αυτόν που την υλοποίησε. Γιατί όπως όλοι μας ξέρουμε, το σωματείο δεν είναι φορέας υλοποίησης, είναι φορέας διεκδίκησης. Αν ήταν στο χέρι μας, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Έχουμε κάνει επαφές με όλες τις κυβερνήσεις, με όλα τα κόμματα, διαχρονικά. Έχουν περάσει κατά τη διάρκεια της θητείας μου Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, συγκυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα και στην κυρία Τελιγιορίδου τώρα τελευταία, όταν ανέλαβε τη θέση της υφυπουργού, στείλαμε συγχαρητήρια επιστολή. Και στη δεύτερη παράγραφο επισημέναμε συνάμα, ήταν πριν τη ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, επισημέναμε τη διαφωνία μας το να δοθεί το όνομα της Μακεδονίας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος χωρίς να υπάρχει. Ναι, έχω εδώ τη σχετική επιστολή που στέλνω στην κυρία Τελογίου που λέτε. Σας υπενθυμίζουμε ως Δυτικό Μακεδόνες ότι είμαστε αντίθετοι με την παραχώρηση οποιοδήποτε θέμα του έχει να κάνει με τη Μακεδονία και ελπίζουμε να τιμήσετε και εσείς την περιοχή στη με στη Νέα Σπακούδο. Ναι, το τίμησε, ψήφισε. Υπέρ της συμφωνίας η κυρία Τελεγιορίδου. Όπως με στεναχώρησαν πάρα πολύ οι άρχοντες της περιοχής μας, ο κύριος Καρυπίδης, ο κύριος Κάτανας, που ήταν πάνω στη συμφωνία των Πρεσπών και δεν όρθωσαν το ανάστημα που περίμενα εγώ ότι το ορθώσουν. Και ας γινόταν αντίθετη με την κυβέρνηση σας αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Εσείς τώρα, από εδώ και πέρα, τι θα κάνετε ως νέα διοίκηση, τι θα ζητήσετε? Βλέπω εδώ, έχετε πάρα πολλές επιστολές και στον κύριο Πανούς και στους βουλευτές που ζητάτε να γίνουν κάποια πράγματα στην περιοχή. Από όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Ελάχιστα έχουν γίνει. Ελάχιστα. Να μην είμαι ελάχιστα. Προσλήψεις έχουμε. Έχουμε προσλήψεις. Ναι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το 2018, με αναδρομική ισχύ, το Φεβρουάριο του 2017, μονιμοποιήθηκαν 2.200 πενταετής πυροσβέστες. Μάλιστα. Ωραία. Έχουν τα πλήρη καθήκοντα. Οι υπόλοιποι πενταετής που μείνανε, τους δόθηκαν ώρες νυχτερινής εργασίας και Σαββατοκύριακο. Οπότε, με την εξαίρεση ότι δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό, σε όλα τα άλλα καθήκοντα είναι σαν να είναι μόνιμοι πυροσβέστες. Έχουν και τον πόνους ότι είναι αμετάθετοι αυτοί οι 2.200 ανά την ελληνική επικράτεια. Θα προσληφθούν εποχιακοί. Έγινε μια προσπάθεια και νομίζω κυκλοφόρησε ΦΕΚ σήμερα ή χτες που προσλαμβάνονται οι τελευταίοι πλαχόντες του διαγωνισμού του 2011, 56 άτομα. Με τον παλιό τρόπο που είχαν μπει τότε και θα φοιτήσουν 4 μήνες στην Ακαδημία. Γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση για προσλήψεις καθηγητών στην Πυροσβεστική Ακαδημία Αθηνών και από το Λεμαίδος περίπου 500 κάτι άτομα, ώστε να αναβαθμιστεί επιτέλους το επίπεδο των σπουδών και στη δικιά μας Ακαδημία. Απλά στην περιοχή μας δεν έχουν έρθει. Τα οχήματα πρέπει να έρθουν και το προσωπικό που έπρεπε να έρθει. Αποδυναμώθηκε η περιφέρειά μας με τα αεροδρόμια, με τη Φράπορτ. Αντί να μείνουν οι δικοί μας πυροσβέστες εδώ και να ενισχύσουν τη σχολή στην Πτολεμαΐδα, φύγανε κι άλλοι στη σχολή, αδειάσαν οι υπηρεσίες, οι βάρδιες με λίγα άτομα. Οπότε, και επειδή η υπερορία μας, όπως είναι γνωστό, δεν αμείβεται με χρήματα, αλλά αμείβεται με ρεπό, όταν κάτι είναι άειλο, η υπηρεσία το δίνει με άνεση. Η συνεργασία έχετε με τις διοικήσεις σας? Σήμερα, τώρα, τελευταία ανέλαβε καινούριους Γενικός Περιφερειακός Διοικητής, ο κ. Παπαζαχαρίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν διοικητής στα Γαρβενά, στην Πτολεμαΐδα, στην Σχολή, ήταν στην Κοζάνη παλιά. Τώρα έχετε συνεργασία με τους νέους διοικητές ώστε να προωθήσετε κάποια θέματα, να πιέσουν και αυτοί στον αρμόδιο υπουργό και στον αρχηγό για να προχωρήσουν κάποια ζητήματα εδώ για την περιοχή?
Γιατί εδώ είχατε και μια συνάντηση με τον αρχηγό ή τα πυροσβεστικά σωματεία. Κοιτάξτε, δυστυχώς στην Αθήνα υπάρχει καλό κλίμα και υπάρχει συνεργασία και της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβαθμίων Σωματείων. Όποιος έχει περάσει από τα κέντρα εξουσίας βλέπει πώς είναι οι συνεργασίες. Οι δικοί μας οι αξιωματικοί εδώ στην επαρχία δεν γνωρίζουν ακριβώς το επικοινωνιακό παιχνίδι και θέματα ουσίας. Νομίζουν ότι θέλουμε να συνδιοικήσουμε μαζί τους, οπότε είναι πολύ επιφυλακτικοί μαζί μας και θα μου επιτραπεί να μην χρησιμοποιούμε τον όρο νέοι διοικητές. Μπορεί να είναι νέοι στις θέσεις που αναλαμβάνουν, αλλά είναι πολλά χρόνια στην περιοχή μας και ξέρουν τα προβλήματα ίσως και καλύτερα από εμάς. Απλά καταλαβαίνετε ότι με το σύστημα κρίσεων που υπάρχει στο πυροσβεστικό σώμα, για να πάρεις βαθμό πρέπει να είσαι αριστός σε πολιτικά πρόσωπα. Οπότε οι αξιωματικοί που κρίνουν την καριέρα τους. Καλά, αυτό γίνεται παντού. Είναι γνωστό. Ενώ εμείς ως χαμηλό βαθμό προσωπικό που δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι από τον κάθε κυβερνώντα ή τον κάθε τοπικό παράγοντα, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γι' αυτό και είμαστε απέναντί τους περισσότερες φορές. Αντί να πάρουν τα ζητήματα που διεκδικούμε και να τα αναλύσουν, αν είναι δίκαια και σε περίπτωση που είναι έτσι όπως τα λέμε να τα υλοποιήσουν, μας βάζουν απέναντι, λες και έχουμε προσωπικές έκθεσεις και κόντρες μαζί τους. Πάντως βλέπουμε ότι είναι δύσκολο το επάγγελμα. Σας, κινδυνεύετε να χάσετε ακόμα και τη ζωή σας. Είδαμε πρόσφατα ότι σε μια μάχη με την φωτιά στην Θεσσαλονίκη έχασε τη ζωή του ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας. Και όχι μόνο, είδαμε πολλά περιστατικά. Κοιτάξτε, το πυροσβεστικό σώμα έχει θρηνήσει πολλά στελέχη του από την ημερομηνία ίδρυσής του. Είναι αυτό που λέμε για την υγιεινή και την ασφάλεια. Εμείς είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο. Κανένας όμως από την κυβέρνηση γενικότερα δεν είναι για μας. Φανταστείτε ότι δεν γίνονται προληπτικές εξετάσεις ετήσιες όπως θέλουμε εμείς. Δεν υπάρχει τέτοια μέρημνα, δεν υπάρχει καταγραφή ιατρικού αρχείου. Μόνο αν πεθάνει κάποιος συνάδελφός μας στην ώρα υπηρεσίας, καταγράφεται το αίτιο θανάτου του. Ενώ αν πεθάνει στη σύνταξη, μία μέρα μόλις συνταξιοδοτεί, δεν ξέρουμε από τι έχει αποβιώσει. Και επειδή έχουμε και συνεργασία σαν Ομοσπονδία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πυροσβεστών, με Σουηδία, Νορβηγία και άλλα προηγμένα κράτη και ευαίσθητα σε τέτοια θέματα, βλέπουμε ότι ο καρκίνος των πυροσβεστών θερίζει όλο και σε μικρότερες ηλικίες. Και ενώ παλιά ήρωας ήταν ο πυροσβέστης που ήταν ο πιο λερωμένος όταν έβγαινε από τη φωτιά, αυτή τη στιγμή ο ήρωας είναι ο πυροσβέστης που βγαίνει χωρίς να έχει την παραμικρή κοιλίδα επάνω του χημικής ουσίας, γιατί όλα αυτά είναι επιβαρυντικά με τον οργανισμό. Μας λείπουν πολλά πράγματα από την Ελλάδα. Πρέπει να τα κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικά. Δεν θα μπορέσουμε να είμαστε εδώ για όλους. Το σώμα είναι κουρασμένο, γερασμένο. Χρειάζεται ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα. Αυτά τα αιτήματα που έχετε στείλει και παλιά στους βουλευτές, στους τελευταίους βουλευτές, στους σημερινούς βουλευτές, τα ξαναστείλατε, δηλαδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Κάνατε κάποιες επαφές με τους τέσσερις βουλευτές και της Κοζάνης αλλά και των άλλων νομών. Να τους θέσετε κάποια θέματα. Είχατε μια συνάντηση ότι είχε κάνει ο κύριος Θεοφύλακτος, είχε έρθει. Τώρα τελευταία στην πυροσβεστική. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της περιφέρειας μας από ένα σημείο και μετά. Είναι της κυβέρνησης όμως. Οι κυβερνητικοί βουλευτές από ένα σημείο και μετά έχουν κόψει επαφές με το σωματείο. Ναι. Ενώ, για ποιο λόγο? Δικοί τους λόγοι, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Ίσως επειδή δεν τους αρέσει η κριτική στο επίπεδο που γίνεται, ίσως επειδή δεν είμαι μέσα στα πλάνα τους. Οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι που τους εκπροσωπώ δεν είναι μέσα στα πλάνα τους για την υλοποίηση των ετοιμάτων μας στη Δυτική Μακεδονία. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τι γίνεται. Απλά φανταστείτε τώρα να έρχεται ο οποιοσδήποτε παράγοντας στην υπηρεσία, και καλά κάνει και έρχεται γιατί πρέπει να τα δει η δύο σώμαση, και να τα λέει μόνο με τους αξιωματικούς που αποτελούν τη διοίκηση και με τη βάρδια που θα βρει μέσα, και όχι με τον εκπρόσωπο, τον επίσημο εκλεγμένο εκπρόσωπο των εργαζομένων, που τους έχουν μεταφέρει τα προβλήματα. Απλά επειδή από το 2012 τυχαίνει να έχω και την ιδιότητα να συμμετέχω στο Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, κάθε μήνα που κατεβαίνω στην Αθήνα για συνεδρίαση, γυρίζω όλα τα γραφεία. Αν δεν βρω κάποιο βουλευτή στην περιοχή μας εδώ, θα τον βρω κάτω στην Αθήνα. Δεν ξεχωρίσαμε ποτέ εμείς, όποια κυβέρνηση και αν ήταν, δεν είμαστε σαν σωματείο φίλοι προσκύμενοι σε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί τα προβλήματα είναι διαχρονικά. Ενημερώνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Το μόνο μειονέκτημά μας είναι ότι στερούμαστε επικοινωνιακά. Δεν μου αρέσει να ανεβάζω στα social media τις κινήσεις που κάνει το σωματείο. Περιμένω να υλοποιηθεί ένα έργο και μετά να πω ένα ευχαριστώ σε αυτό που το υλοποιήσει. Τώρα να δούμε και ένα άλλο θέμα. Σε μια σύσκεψη που έγινε στις Πρέσπες, για μια ακόμη φορά το έχουν τονίσει εκεί οι τοπικοί φορείς και ο Δήμαρχος Πρεσπών, ο κ. Πασχαλίδης, ότι πρέπει να γίνει, να δημιουργηθεί ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο στην περιοχή. Είναι μια περιοχή που είναι απομακρυσμένη. Δηλαδή έχει ένα εθνικό οδρυμό, έχει το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Έχει γειτονικές χώρες δίπλα τα Σκόπια και την Αλβανία. Είναι μακριά είναι η Καστοριά, μακριά είναι η Φλόρινα και το έχουν ζητήσει πολύ. Τους δώσαν και κάποιες υποσχέσεις κάποιοι τοπικοί φορείς εδώ πολλές φορές ότι θα το δούμε, θα το κάνουμε.
γιατί δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο, τι φταίει? Δεν υπάρχει προσωπικό χώρο, άμα ζητήσουν σίγουρα θα τους δώσει ο Δήμος Πρεσπών. Δεν θέλουν. Είναι πολύ απλό. Δεν θέλει η κυβέρνηση, δεν θέλουν... Όλοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία κλιμακίων και υπηρεσιών, δεν θέλουν. Η άποψη, όσο σκληρό και αν ακούγεται, είναι επικίνδυνη είναι η Αθήνα και η Νότιος Ελλάδα. Η Βόρειος Ελλάδα δεν έχει πολλές δασικές πυρκαγιές, είναι περιοχή μη κινδύνου. Πώς δεν έχει, ο κύριος Παπαζαχαρίας βγήκε προχθές στο ραδιόφωνο το κρατικό και είπε 100 πυρκαγιές είχαμε την τελευταία περίοδο στην περιοχή μας. Και είχαμε και την ημέρα της μεγάλης αποκριάς, υπήρχαν φωτιές στη μεταμόρφωση εκεί στην περιοχή. Αγαπητέ φίλε Δημήτρη, αν μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω. Εμείς εδώ έχουμε συμβάντα και το ξέρουμε. Είμαστε πολύ λίγοι και έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Εγνατία, το δασικό όγκο της περιφέρειας μας που είναι ο μεγαλύτερος. Ναι. Ανά την ελληνική επικράτεια, το οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας που είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει σε επίπεδο περιφέρειας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα εργοστάσια της ΔΕΗ, άλλες βιομηχανίες. Έχουμε το ανάγλυφο της περιοχής μας που φανταστείτε μόνο πόσα χωριά έχει το Βόλιο. Έχουμε το Βέρμο, έχουμε όλες αυτές τις περιοχές και είμαστε πολύ λίγοι για να τα καλύψουμε όλα αυτά. Ίσως ο Θεός αγαπάει την περιοχή μας και μας έχει βοηθήσει να μην έχουμε μεγάλα συμβάντα. Αλλά πρέπει να είμαστε καλυμμένοι σε αυτό το επίπεδο. Για να φύγει ένα πυροσβεστικό όχημα από τη Φλόρινα ή από την Καστοριά για να φτάσει στις Πρέσπες, θα πάει και θα μαζέψει τα αποκαίδια. Ό,τι γίνει εκεί ή αν πάθει κάποιο ατύχημα ένα συμπολίτη μας ή μια πυρκαγιά, θα πάμε απλά για να καταγράψουμε το περιστατικό και να κλάψουμε μετά για αυτά που έχουν συμβεί. Το ζητάμε από την πρώτη στιγμή. Κλιμάκιο στις Πρέσπες, το έχουμε πει. Κλιμάκιο στο Αμύνδεο. Να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες μας. Και κλιμάκιο όπου αλλού χρειάζεται. Που η άποψή μου δεν είναι μόνο κλιμάκιο, σταθμός δέλτα τάξης. Γιατί για να επιτελέσεις το έργο σου και να καλύψεις πλήρως το δίκτυο που πρέπει να καλύψεις και τον κοινωνικό ιστό και τους διερχόμενους συμπολίτες μας και προφανώς άλλους που περνάνε την περιφέρεια, πρέπει να επανδρώσεις όλες τις υπηρεσίες αναλόγως. Πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού σώματος σε όλη την Ελλάδα. Σε άλλες περιοχές δεν έχουν πού να καθίσουν σε καρέκλες οι υπηρεσίες, μπορεί να έχουν πολύ περισσότερη δουλειά. Εμείς εδώ ψάχνουμε πυροσβέστη με το σταγονόμετρο. Και αντί να μας τους φέρουν πίσω να καλύψουμε θέσεις και στη σχολή και αριστερά-δεξιά, τους παίρνουν και τους στέλνουν στα αεροδρόμια της Φράιμπουργκ και οπουδήποτε αλλού ανά την ελληνική επικράτεια θέλετε. Μάλιστα. Και θα θυμηθείτε ότι τώρα το καλοκαίρι θα μας πάρουν και άλλα άτομα κάτω στην Αθήνα. Αυτό μας ενημέρωσε και ο αρχηγός της σύσκεψης που είχαμε. 20 οχήματα λένε τουλάχιστον. Πέριξ της Αθήνας, μάλλον στην Αυλώνα, επανδρομένα από πυροσβέστες από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Θα περιπλώνουν... πάρουν από εδώ την περιοχή μας. Ακριβώς, ναι. Θα πάρουν, όχι και πώς θα γίνει. Όχι 20 από τη Δυτική Μακεδονία, ένα όχημα από κάθε υπηρεσία. Από τη Βόρεια Ελλάδα είναι γενικότερα. Λίγο, να λείπει ένα όχημα όταν ακριβώς έχουμε ένα σώρο περιστατικά. Και κάνω επίσημη καταγγελία, ας με διαψεύσει όποιος θέλει και ο ίδιος ο αρχηγός και ο υπουργός ακόμη, τα οχήματα που αγοράστηκαν με χρήματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας και έπρεπε να βρίσκονται εντός της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί δεν βρίσκονται εδώ? Τρία αγροτικά οχήματα με μισό τόνο νερό είναι πέριξ του αρχηγείου πολλούς μήνες και τα χρησιμοποιούν οι κρόνοι των Αθηνών. Η Δυτική Μακεδονία δεν τα έχει ανάγκη? Πρέπει να λειτουργήσουμε με τα στάγερ του δασαρχείου που είναι 50 ετών. Εμείς δεν έχουμε ζωές, δεν έχουμε οικογένειες πίσω μας που τους αφήνουμε και πρέπει να ανεβαίνουμε σε αυτά τα οχήματα. Κράτησαν άλλα δύο σύγχρονα οχήματα κάτω για ανάγκες παρελάσεων. Στέλνουν τα αυτοκίνητα, τα καινούργια που παίρνονται με προγράμματα της περιφέρειάς μας, τα στέλνουν, τα κρατάνε στην Αθήνα και μας τα επιστρέφουν πίσω μόνο να τα κάνουμε σέρβις και να τα αλλάξουμε ελαστικά. Αυτή είναι η κατάσταση. Οποιοσδήποτε πιστεύει ότι λέω ψέματα μπορεί να με μηνύσει ελεύθερα, ξέρει που θα με βρει. Τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα για να κλείσουμε, επειδή είναι και χρόνος δελτίου, αυτά τα αιτήματα θα τα θέσετε τώρα ότι έχουμε και εκλογές. Έχουμε και εκλογές στους υποψήφιους περιφερειάρχες, δημάρχους, γιατί κάποιοι θα αλλάξουν. Όποιος καταδεχτεί να μας μιλήσει θα ενημερωθεί το ίδιο όπως θα ενημερωθούν όλοι οι υπόλοιποι. Μπορεί και κάποιοι έγραφο... στο πρόγραμμά τους να πιέσουν ώστε να αλλάχθεί και το πυροσβεστικό κτίριο στις Κοζάνης. Πρώτος μου στόχος, το έχω πει, είναι το κτίριο της Καστοριάς, γιατί είναι μία τρόγλη και τίποτε παραπάνω. Ακολουθεί το κτίριο των Γρεβενών, γιατί και αυτό είναι το δεύτερο χειρότερο κτίριο της περιφέρειάς μας. Και δίνουμε ενίκιο μάλιστα για αυτό το κτίριο. Και τελευταίο είναι το κτίριο της Κοζάνης, που παρότι είμαι Κοζανίτης, είναι ιδιόκτητο από το πυροσβεστικό σώμα και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Φανταστείτε ότι το κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς είναι το χειρότερο κτίριο πιθανώς σε όλη την Ελλάδα από πυροσβεστικής άποψης.